Την 5η 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η Νομαρχιακή Επιτροπή Άρτας του ΚΚΕ διοργανώνει πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Δημητρίου με ομιλητή το μέλος του Πολιτιστικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Γιώργο Μαρίνο. Σε προεκλογική τροχιά και στα πλαίσια επικοινωνίας με το λαό, η Νομαρχιακή Επιτροπή Άρτας του ΚΚΕ καλεί τον αρτινό λαό να καταδικάσει με την ψήφο του τα δύο μεγάλα κόμματα. Είναι όφελος για το λαό, τονίζουν, να προκύψει από τις εκλογές μια κοινοβουλευτική αδύναμη κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, έχουμε μπει ουσιαστικά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει εδώ και μήνες και μέσα από την γκαλοπολογία. Προσπαθώντας τα δύο μεγάλα κόμματα να συσπηρώσουν έτσι όσο γίνεται περισσότερο τον κόσμο στη γραμμή τους. Είναι μια περίοδος που είναι πολύ σκληρή. Πιστεύουμε όμως ότι ως Κομμουνιστικό Κόμμα έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε τις πιέσεις που δεχόμαστε και την επίθεση που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα. Και μέσα από αυτή τη μάχη να βγει και ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο λαός από καλύτερες θέσεις πια μετά τις εκλογές να δίνει τη μάχη. Ο ΚΚΕ είναι αδύνατη κυβέρνηση, αδύναμη αντιπολίτευση. Όποια και αν είναι η κυβέρνηση, είναι αντιπολίτευση. Και βέβαια πιο δυνατό το ΚΚΕ, ώστε να δυναμώσει η φωνή αντίστοιχη του λαού και του λαϊκού παράγοντα. Με αυτή τη γραμμή δηλαδή πορευόμαστε, σε αυτό είναι το σύνθημά μας. Και βέβαια και αυτό θα κυριαρχεί σε όλη την προεκλογική περίοδο. Θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία στις σημερινές συνθήκες να χτυπηθεί ο δικοματισμός, να δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι ο δικοματισμός θα καταρρεύσει σε αυτή τη φάση. Αλλά ένα ισχυρό πλήγμα μπορεί να δεχθεί. Και αυτό το πιστεύουμε γιατί μετράμε, ας πούμε, και τις δυνάμεις μας, οι οποίες είναι αρκετά πιο μεγάλες από τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Αλλά και γιατί πια οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, καταλαβαίνουν καλύτερα την ανάγκη να χτυπηθεί ο δικοματισμός. Και από αυτή την άποψη είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αρχίζει πια, ας πούμε, αυτή η διαδικασία χτυπήματος ουσιαστικά του δικοματισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε.